Και μπαίνουμε στην επόμενη πενταετία. Ένα πενταετή στόχο. Της αναγέννησης της πατρίδας μας. Και την επόμενη χρονιά του 21 να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, αλλά και την αναγέννηση της χώρας μας. Της αναγέννησης της πατρίδας μας. Ένα εθνικό σχέδιο υπέρβασης του μνημονίου με ένα ξεκάθαρο στόχο. Ένα πενταετή στόχο. Ώστε σε 5 χρόνια από σήμερα. Το 2021 έχει και μια συμβολική αξία αυτή η ημερομηνία, σε 5 χρόνια από τώρα. Το 21. Που θα γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Όταν θα κλείνουμε 200 χρόνια ως χώρα. Να γιορτάσουμε όχι απλώς τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Να μπορούμε να πούμε ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε μια χώρα με ένα λειτουργικό κράτος. Να έχουμε οικοδομήσει μια Ελλάδα όπως αξίζει στην ιστορία της και στο λαό της. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα χτίσει τη νέα Ελλάδα. Αυτή τη νέα Ελλάδα χτίζουμε από σήμερα. Ώστε να ξανακτήσουμε μαζί μια πραγματική νέα Ελλάδα. Τη χτίζουμε όλοι μαζί. Γυρίζουμε σελίδα. Αλλά τώρα η Ελλάδα γυρίζει σελίδα. Και από το μείον της επταετούς ύφεσης. Η οικονομία της μετά από 6 χρόνια ύφεση γυρίζει σελίδα. Περνάμε επιτέλους στο θετικό πρόσημο της ανάπτυξης. Η Ελλάδα για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια μπαίνει και πάλι σε τροχιά ανάπτυξης. Δημιουργία νέου πλούτου. Αλλά και στην αλλαγή του τρόπου διανομής του. Στο εξής, η ελληνική κοινωνία θα αναδιανέμει δίκαια τον πλούτο και τις ευκαιρίες που θα παράγει. Αν στραφούμε στην καινοτομία. Καινοτομία θα είναι κινητήρια δύναμη ανάπτυξης από εδώ και μπρος. Πέρα και κόντρα τη διαφθορά, τη διαπλοκή, το πελατειακό κράτος και την κρατικοδίαιτη επιχειρηματικότητα. Τέλος η Ελλάδα του κρατισμού, της γραφειοκρατίας και των κυκλωμάτων. 15, εμείς δεσμευτήκαμε για στόχο μείον 0,25 και καταφέραμε να κλείσουμε με πρωτογενές πλεόνασμα. Συν 0,7%. Πιάνουμε φέτος πρωτογενές πλεόνασμα. Πάμε δηλαδή καλύτερα από το στόχο που είχε τεθεί. Δίνουμε έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα εκταμιευτούν προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Μάιο η ανεργία έπεσε. Επίσης υπάρχουν όλο και περισσότερες ενδείξεις ότι και η ανεργία φρέναρε. Ο τουρισμός καταγράφει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Ο τουρισμός σημειώνει φέτος άνοδο ρεκόρ. Καταφέραμε την επανεκκίνηση του συνόλου των μεγάλων έργων που είχαν παγώσει για πολλά χρόνια στη χώρα. Και ακόμα τα μεγάλα έργα που έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια έστησαν ξανά τα εργοτάξιά τους και ανεβάζουν στροφές. Υπάρχει φως στο βάθος. Και το φως αυτό είναι πλέον ορατό. Θα φανεί το φως στην άκρη του τούνελ. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι γνωρίζουν. Το αναγνωρίζουν πολλοί που ήταν δύσπιστοι μέχρι σήμερα. Το βλέπουν όλο και περισσότεροι. Ότι σε λίγο θα αρχίσει να χαράζει. Ότι έχει αρχίσει να χαράζει. Αλλά ξέρετε κάτι. Πολλοί λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν το ξημέρωμα. Λίγο πριν χαράξει είναι το πιο βαθύ σκοτάδι. Η χώρα μας μπορεί και πρέπει να είναι ενεργειακός κόμβος. Καθιστούμε την Ελλάδα ενεργειακό κόμβο. Η Ελλάδα το τελευταίο χρόνο αναλαμβάνει το ρόλο που της αναλογεί. Μετατρέπεται σε χώρα κόμβο.